Καλό απόγευμα, κύριε Δημάρα. Τι κάνετε? Καλό σας απόγευμα. Καλά, βάλατε ένα σωρό θέματα. Πολλά, η αλήθεια είναι. Που και εμένα με προβληματίζουν, με ταλανίζουν, με κάνουν να οργίζομαι πολλές φορές. Και για αυτούς που μας φέραν εδώ. Αλλά και σήμερα το ότι δεν υπάρχει το κατάλληλο πνεύμα, η συνεννόηση, η προσέγγιση στην αλήθεια για να ξεπεράσουμε την πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας. Κύριε Δημαρά, ο πολιτικός κόσμος τελικά δεν έχει πάρει ένα μεγάλο μάθημα από αυτή την κρίση? Δηλαδή, τι ευθύνεται και δεν μπορούμε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να δούμε πώς μπορούμε να βγούμε από αυτό το τούνελ και από αυτό το τέλμα? Γιατί ξέρετε κάτι, νομίζω ότι τελικά παίζουμε και ένα επικοινωνιακό παιχνίδι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, προχθές απομονώθηκε μία δήλωσή σας στον περιφερειακό σταθμό του Στίγμα ότι κοροϊδέψαμε τον κόσμο με τον ένφια και μείναμε σε αυτή τη δήλωση, αλλά ίσως δεν έχουμε δει την ουσία της πολιτικής. Εγώ καταρχήν είδα ούτε τη λέξη κοροϊδέψαμε τον κόσμο. Είπα. Μάλιστα. Με ρωτήσανε και αυτοί που λέγανε ότι θα καταργήσουν τον ένφια, mm-hmm. που είναι συγκεκριμένοι βουλευτές, γιατί όλοι δεν λέγανε ότι θα τον αλλάξουν κλπ. Γιατί τώρα τον πάνε έτσι? Και εγώ είπα ότι όσοι λέγανε ότι θα καταργήσουν, αυτοί που λέγανε, από όποια κόμματα, από όποιοι βουλευτές τα λέγανε, αυτοί που λέγανε ότι θα καταργήσουν τον έμφυα, αφού δεν εκτιμούσαν ότι δεν μπορεί να καταργηθεί, κακώς το λέγανε. Αυτό είπα. Αυτό βγήκε ό,τι ήθελα. Όπως η εκτίμησή μου και η πραγματική μου λύπη για το πώς έφτασε η χώρα μας εδώ, σε αυτή την κατάσταση που ζούμε σήμερα, και το τι πρέπει να κάνουμε να την ξεπεράσουμε, ερμηνεύτηκε ότι έπρεπε να ρίξω την κυβέρνηση. Ναι. Δηλαδή ότι στη δύσκολη στιγμή αυτή δεν θα έπρεπε να ψηφίσω, γιατί αν ο κάθε βουλευτής θα βάζει τη θέση του, αν και οι άλλοι κάνουν το ίδιο που κάνει και αυτός. Ναι. Όχι να λένε, αφού θα το ψηφίσουν οι βουλευτές, οι 153 ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, και θα περάσει, εγώ μπορώ να το καταψηφίζω, να σκεφτεί ο καθένας αν το καταψήφισε και αυτός. Λοιπόν, κάνοντας εγώ την εξής εκτίμηση, που είναι στο ειδικό σας το σκεπτικό, όπως κάνατε την εισαγωγή. Ναι. Η χώρα μας εδώ και 20 χρόνια ήταν πιο φτωχή χώρα, κάπως πιο φτωχή χώρα, όχι από το σημερινό, ας πούμε, κατάσταση, ας πούμε από το 2009-2010, πριν ακόμα η κρίση φέρει τη φτώχεια. Ήταν λοιπόν ίσως λίγο πιο φτωχή ως κατανάλωση, αλλά ήταν πολύ πιο ισχυρή και κατά την άποψή μου δεν ήταν πιο φτωχή, γιατί αν κάνεις ισολογισμό τι χρωστάω και τι έχω, ήταν πιο πλούσια τότε η χώρα. Mm-hmm. Είχε 4 υγιέστατες τράπεζες. Αγροτική τράπεζα και έκανε ενίσχυση των αγροτών και αγροτική πολιτική στη χώρα μας. Εθνική τράπεζα που σε κάθε πόλη, και ακόμα και σε κομοπόλεις, είχε τα πιο κεντρικά ενδιαφέροντα κτίρια και τεράστια περιουσία. Είχε το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, την εμπορική τράπεζα, είχε τον ΟΤΕ της τηλεπικοινωνικής. Όλα αυτά κάτω από εθνική κυριαρχία. Είχε αεροδρόμια, το αεροδρόμιο του ελληνικού. Ναι, μεν πιο φτωχό, αλλά ήταν ένα ελληνικό αεροδρόμιο. Και φτάσαμε σε μια κατάσταση σήμερα που δεν υπάρχουν τράπεζες. Έχουμε ένα ποσοστό, ένα πλειοψηφικό πακέτο το κράτος μόνο στην Εθνική Τράπεζα λόγω συγκυρίας και των μεγάλων ανακεφαλαιοποιήσεων των τραπεζών. Στην ουσία δεν έχουμε τράπεζες, δεν έχουμε τηλεπικοινωνίες. Τη ΔΕΗ αναγκαζόμαστε να πουλήσουμε στους ξένους. Τα αεροδρόμια που είπαμε τα έχουν οι Γερμανοί. Βιομηχανίες, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Ναι. Όλα αυτά πλέον φύγανε από το ελληνικό κράτος. Και τώρα με το καινούργιο ταμείο βάλαμε συνδιαχειριστές σχεδόν όλες τις δημόσιες περιουσίες, τις εμπορεύσιμες τουλάχιστον δημόσιες περιουσίες, πάλι τους δανειστές. Επομένως η χώρα μας, κανένας Έλληνας δεν μπορεί να περηφανεύεται σήμερα για την κατάσταση την οποία βρίσκεται η χώρα μας. Αυτό είναι μια αλήθεια. Την οποία κατάσταση την έφτιαξε το πολιτικό σύστημα, αλλά και το κοινωνικό-οικονομικό σύστημα, ναι, και τα συμφέροντα και η διαπλοκή που δανείζονταν ένα ΕΣΠΑ το χρόνο. Ξέρετε, το ΕΣΠΑ είναι κονδύλιο για... Βεβαίως. Για 7 χρόνια, για 7 ετίες. Δανείζονταν πολλές φορές, δηλαδή το ετήσιο έλλειμμα ήταν 10% ή και 15% έφτανε πολλές φορές στις τάξεις, δηλαδή 20 δις. Όσο όλο το ΕΣΠΑ για την 7η ετία που συζητάμε τώρα είναι 20, 21, 22 δις όλο το ΕΣΠΑ. Σκεφτείτε λοιπόν πόσα ήταν τα ελλείμματα τα οποία τα κάλυπταν με δάνεια. Ναι. Δάνεια. Φτάσαμε σε ένα σημείο λοιπόν να διαμορφώσουμε μια κοινωνία η οποία να τρέφεται με τα δάνεια, να
αδιαφορεί και να αποδιοργανώσει την οικονομική παραγωγικότητα, την οικονομική παραγωγή της χώρας. Ναι. Οι άνθρωποι προσαρμοστήκανε στο να τρώνε έτσι, δηλαδή κάποιοι τρώγανε τα πολλά, αλλά υπήρχε και μια διασπορά, έτσι, όλα. Και η αριστερά, να πω και αυτή, της ευθύνης απλώς ζητούσε αυξήσεις ημερομισθείων και τα σχετικά, χωρίς να λέει μη δανείζεστε. Θέλουμε κατανομή, ναι, έτσι, σωστή κατανομή των κέρδους, των επιχειρήσεων κλπ, αλλά όχι να μας δίνετε αυξήσεις από δάνεια υποθηκεύοντας το μέλλον. Ακόμα και η αριστερά έχει μέρος των εθνών, αλλά τη βασική ευθύνη έχουν τα κόμματα που κυβερνάνε. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο σήμερα που αντί να σκεφτούμε πώς πλέον σε αυτό το μεγάλο αδιέξοδο που έφτασε η χώρα μας, η οικονομία μας, που η αγροτική παραγωγή είναι το 3,8% του καθάριστου εθνικού προϊόντος. Ναι. Όταν είχαμε αγροτική παραγωγή γύρω στο 20% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Δηλαδή η χώρα μας είχε διατροφική αυτάρκεια και πλεόνασμα στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών στην αγροτική παραγωγή. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο τώρα, η αγροτική παραγωγή είναι τόσο πολύ μικρή που να μην προστατεύσουμε τους Έλληνες. Ξέρετε, όταν δεν έχει μια χώρα διατροφική αυτάρκεια, σε οποιαδήποτε ανατάραξη διεθνών συνθήκων, ένα πόλεμο κλπ, που μπορεί να σταματήσει ο τουρισμός και άλλες πηγές, μπορεί να πεινάσει. Γι' αυτό το πρώτο πράγμα που μπαίνει και σήμερα, γιατί ζητούσαμε τον καινούργιο αναπτυξιακό νόμο, ναι, η πρώτη επιλογή λοιπόν είναι η στήριξη της αγροτικής παραγωγής και βεβαίως και τις βιοτεχνικές ή βιομηχανικές δραστηριότητες που σχετίζονται, ναι, με τη συσκευασία κλπ. Επομένως πρέπει να δούμε και να συνεννοηθούμε πλέον οι πολιτικές δυνάμεις που θέλουν το καλό αυτής της πατρίδας σε ένα σχέδιο ανάκτησης της εθνικής αξιοπρέπειας, ανάκτησης της οικονομικής κυριαρχίας που την έχουμε μισοχάσει, να μην πω ότι την έχουμε χάσει εντελώς, και να συστρατευτούμε όλοι με τον τρόπο μας και να δουλέψουμε για τους Έλληνες και όχι για τις πολυεθνικές εταιρείες και τα ξένα σχέδια. Μάλιστα. Κύριε Δημαρά, σας ακούμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον και ξέρετε, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδίκησε την ψήφο του ελληνικού λαού και νομίζω ότι ισχυριζόταν ότι υπάρχει ένα ηθικό πλεονέκτημα και μάλιστα είχε μία πολιτική ατζέντα. Έλεγε ότι τη συγκεκριμένη πολιτική εγώ θα την σκίσω με ένα νόμο. Επειδή είναι τετριμένο το ερώτημα και δεν θέλω να πάει το μυαλό σας ότι θέλω να κάνω αντιπολιτευτική ερώτηση, έρχεται λοιπόν στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ και αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα περίμενε. Από εκεί και πέρα, εύλογα εγώ αναρωτιέμαι, ένα κόμμα το οποίο κατηγορεί για μνημονιακή πολιτική το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία, ανεβαίνει στην εξουσία, δεν έχει εναλλακτικό πρόγραμμα, κύριε Βουλευτά. Δηλαδή, βιώσαμε όλο αυτό με τον κύριο Βαρουφάκη, το κλείσιμο των τραπεζών και αυτή τη στιγμή κατηγορείται η αριστερά ότι εφαρμόζει ένα δύσκολο μνημόνιο. Δεν υπήρχε εναλλακτικό σχέδιο. Ναι, δηλαδή, ναι, είναι νομοτελειακή αυτή η πολιτική. Κοιτάξτε, επειδή εμένα μου αρέσει η αλήθεια και δεν θα υποστηρίξω ποτέ πράγματα τα οποία δεν τα πιστεύω. Ναι. Αν θέλετε, δεν έχω και λόγο να το κάνω αυτό. Δεν ξέρω αν έχουν άλλοι, είναι και ο χαρακτήρας μου. Θα σας πω λοιπόν την αλήθεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ήταν η ιστορία του, υπήρξε η συγκυρία που ο κόσμος τον έφερε στην εξουσία, ενώ ο ίδιος δεν ήταν όριμος σε εκείνη τη φάση να κυβερνήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα το πρώτο εφτάμηνο, είχε δύο διαφορετικές πολιτικές γραμμές μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Η μία του Λαβαζάνη, που λέμε τώρα για να το καταλάβει, το αριστερό ρεύμα ή αριστερή πλατφόρμα, η οποία λέγε έξω από την Ευρώπη επιστροφή στη δραχμή, μια λογική πολύ πιο επηρεασμένη από τα παλιά μοντέλα, τα σοσιαλιστικά, κομμουνιστικά και τέτοια, τα οποία δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε μια χώρα με τόσες εξαρτήσεις, με ανοιχτά οικονομικά σύνορα κλπ. Αυτό φέρνει κατάρρευση με τέτοια πολιτική. Και άλλη πολιτική που ήθελε την προσαρμογή στην πραγματικότητα και στο ρεαλισμό. Ευτυχώς η πολιτική αυτή, η δεύτερη πολιτική, στην οποία και εγώ άποψη συμμετείχα στη διαμορφωσή της, εγώ δεν είμαι, ξέρετε, τώρα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, παλιός αριστερός είμαι, αλλά εγώ εκφράζω κυρίως την πολιτική οικολογία μέσα σε αυτή, τους και τους οικολόγους πράσινους, και μια πολιτική που έχει ένα διαφορετικό και οικονομικό και πολιτικό σχέδιο. Η πολιτική οικολογία, όπως και οι πράσινοι στην Ευρώπη, πρώτο θέμα βάζουν μαζί με την κοινωνική δικαιοσύνη την επιβίωση, τη βιωσιμότητα. Mm. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Επομένως, εγώ δεν συμμετείχα σε αυτή τη διαμόρφωση πολιτικής. Ποτέ δεν ήμουν φανατικός με την έννοια το κακό μνημόνιο. Πάντα έλεγα τις αδυναμίες του μνημονίου, ότι είναι αρχή μιας υποδούλωσης, αλλά ταυτόχρονα
ζητούσα να γίνει και ο αξυγχρονισμός ο δικός μας, η δική μας η ομάδα να προπονείται για να αντιμετωπίσει τα δύσκολα. Μάλιστα. Και ξέρετε, κάποιοι λένε, και τώρα συγγνώμη που το πήρα έτσι. Σας ακούμε ενδιαφέρον, τι λέτε. Έτσι λίγο το μονοπωλό. Λένε, ναι, τώρα είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως πρέπει να σκεφτούμε και να λειτουργούμε ως ένα ενιαίο ευρωπαϊκό κράτος. Και επομένως και η αγροτική μας παραγωγή θα ακολουθήσει την κοινή αγροτική παραγωγή, όλα αυτά τα πράγματα. Μακάρι η Ευρώπη να οδηγούσε σε μια τέτοια ολοκλήρωση που να διαμορφώνει ενιαία οικονομική πολιτική και να προστατεύει όλες τις χώρες. Τώρα όμως αποδείχθηκε και με το προσφυγικό και με την κρίση τη δική μας ότι η Ευρώπη δυστυχώς δεν έχει ένα ενιαίο σχέδιο βιωσιμότητας. Ότι είναι μια Ευρώπη πλέον κυριαρχίας εδώ συγκεκριμένων κρατών. Έχει και τα καλά της, εγώ υποστηρίζω τα καλά της, αλλά όμως πρέπει να κοιτάζουμε και εμείς τη χώρα μας. Να σκεφτούμε δηλαδή ότι αυτή η Ευρώπη μπορεί να μην πάει και καλά και μεθαύριο μπορεί αντί να ολοκληρώνεται να διαλύεται. Και πρέπει να προστατεύσουμε λοιπόν να κάνουμε ένα σχέδιο δικής μας επιβίωσης. Σχέδιο, ένα στρατηγικό σχέδιο βιωσιμότητας των Ελλήνων μέσα σε μια Ευρώπη. Σε ένα γενικό σχέδιο. Αλλά πάντα να έχουμε και τη σκέψη μας ότι η Ευρώπη μπορεί να μην τα πάει και τόσο πολύ καλά. Κύριε Δημαρά, το ζήτημα είναι ότι η κοινωνία αυτή τη στιγμή. Όλοι λένε ότι έχει εξαντληθεί μια φοροδοτική ικανότητα. Και από εκεί και πέρα, επειδή θέλω να μιλήσουμε και λίγο για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, υπάρχει μια κριτική ότι δεν έχει υπάρξει ένας αναπτυξιακός νόμος από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Και εγώ θα σας πω λίγο και το παράπονο. Ενός ελεύθερου επαγγελματία, έχω την εντύπωση ότι, για παράδειγμα, μιλάμε για τις απολύσεις στο δημόσιο και γίνεται ντόρος. Για τις απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα δεν μιλάει κανείς. Για την καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων στο ιδιωτικό τομέα δεν μιλάει κανείς. Δηλαδή, έβλεπα προχθές στην τηλεόραση τις συμβάσεις που έχουν σε ένα ψυχιατρικό κέντρο, δεν θυμάμαι αν είναι το Δρομοκαίτιο, οι εργάτριες, οι οποίες για να αρρωστήσει θα πρέπει να βρει να αντικαταστήσει κάποια και να την πληρώσει. Μιλάμε για έναν εργασιακό μεσαίωνα. Εγώ σε αυτό που λέτε συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Ναι. Και αν θέλετε, έχω και μια διαφοροποίηση με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία την έχω εκφράσει και δημόσια. Και με τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Καντρούγκαλο, είχα και διαπαραθέσεις όταν έκανε το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Και βεβαίως πάρα πολλά από τα σημεία που εγώ πρότεινα τα υιοθέτησα, όπως ότι δεν πρέπει να περιεχθούν οι συντάξεις κάτω από 1.300 ευρώ αθροιστικά. Εγώ είχα προτείνει λοιπόν τότε να μπορούμε να βγάλουμε το 1,8 δις από μείωση των μεγάλων συντάξεων. Γιατί για μένα ακόμα, δεν μπορώ να το χωνέψω, ότι και με τον καινούριο νόμο που ψηφίστηκε για το ασφαλιστικό, ότι το πλαφόν των ανώτατων συντάξεων είναι 3.000 καθαρά. Ναι. Όταν σήμερα ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα παίρνει 585. Ναι. Ή άντε 600-700. Δεν δικαιολογείται δηλαδή ο συνταξιούχος που μπορεί να παίρνει και άλλα τόσα η σύζυγός του και να έχει και κάποια άλλα εισοδήματα και χωρίς άλλα κριτήρια να παίρνει τόσα χρήματα, όταν δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα, γιατί τα χρήματα τα αποθεματικά του ταμείων δεν προστατεύτηκαν και τα χρήματα των συνταξιούχων τα πληρώνουν οι σημερινοί λίγοι εργαζόμενοι που έχουν μεγάλη ανεργία. Δηλαδή πιστεύω ότι σήμερα αδικείται ο ιδιωτικός τομέας, οι άνεργοι που δεν μπορούν να βρουν δουλειά και ωφελούνται μεταξύ των εργαζομένων. Δεν μιλάω για τη μεγάλη αδικία που κάποια ακόμα κυκλοφορούν και παίρνουν τα χρήματα για τα πάνε σε φορολογικούς παραδείσους, αλλά και αυτή η συγκριτική αδικία μεταξύ συνταξιούχων εργαζομένων, νομίζω είναι πολύ αδικημένη σε σχέση και με τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και με τους συνταξιούχους πρώην, προνομιούχους πρώην δημοσίους υπαλλήλους, οι σημερινοί εργάτες, ιδιωτικοί υπάλληλοι, που είναι και αυτοί που εργάζονται χωρίς δικαιώματα, αλλά και πολύ χαμηλούς μισθούς, όπως σωστά είπατε, και αυτοί όμως που δεν εργάζονται και έχουν μηδέν εισόδημα. Και για αυτούς αυτή πρέπει να είναι η πρώτη μέρημνα. Εγώ σήμερα στο νομοσχέδιο έθεσα θέματα κοινωνικής οικονομίας, που είναι πολύ σημαντικό ότι μπορούμε με ειδικά κίνητρα να βρούμε δουλειά στους άνεργους, κυρίως νέους, χωρίς να χρειαζόμαστε πολλά κεφάλαια. Να συνεργήσουμε, γιατί το να φέρει κάποιος μια πολυεθνική εδώ κάποια εκατομμύρια, γιατί προβλέπονται και τέτοια στους αναπτυξιακούς νόμους, και να κάνει μια επένδυση, το ξέρουμε ότι τα κέρδη θα τα πάρει και θα τα ξαναβγάλει στο εξωτερικό, ότι θα στερήσει ανταγωνιστικά, όπως λέμε, αν κάνει ξενοδοχειακές μονάδες, τις μικρομεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, από αυτούς θα πάρει τους πελάτες.
Πιθανώς θα φέρει και καινούριους πελάτες βέβαια, αλλά ξέρετε, πρώτα θα πάρει από αυτούς που έχουν εκεί σήμερα τις μονάδες αυτές, και επομένως η στροφή, ναι, στην κοινωνική οικονομία, στην κοινωνική εργασία, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αναγκαία και γίνεται με αυτό το νομοσχέδιο. Είναι γεγονός ότι τα 2-3 χαρακτηριστικά του νομοσχεδίου αυτού είναι ο αγροτοδιατροφικός τομέας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η κοινοτομία. Αυτά είναι χαρακτηριστικά του νομοσχεδίου και το υποστηρίζω, παρόλο που κάνω κριτική κυρίως το άρθρο αυτό που δίνει προνόμια στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που φέρνουν, ναι, κεφάλαια πάνω από 20 εκατομμύρια, που δίνει φορολογικά προνόμια και από αυτές τουλάχιστον θα εξαιρούσα αυτές που κάνουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και για τα ζητήματα τα περιβαλλοντικά και για τα ζητήματα ανταγωνίζονται άλλες δικές μας μονάδες Ελλήνων. Ενώ αν κάνανε παραγωγή, αν κάνανε εργοστάσιο που να φτιάχνουν εργαλεία για παράδειγμα, δεν θα είχα καμία αντίρρηση και να έχουν τα προνόμια του νόμου. Έχουμε μερικές τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις, αλλά πιστεύω ότι η συνεννόηση σήμερα μεταξύ των πολιτικών κομμάτων είναι αναγκαία, αλλά το ίδιο. Αυτή βεβαίως την πρόταση την υπερασπίζονται και οι Ένωσοι Κεντρών. Η αλήθεια είναι, δεν μιλάει ξεκάθαρα η κυβέρνηση για μια τέτοια συνεννόηση όλων των πολιτικών κομμάτων, ωστόσο, κύριε Δημαρά, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι όπως διαμορφώνονται οι δύο πολιτικές, η μία καθαρά αυτό που λέμε πολιτική ενίσχυσης σε νεοφιλελεύθερο κλίμα, υποστήριξης του διεθνούς κεφαλαίου, των πολυεθνικών κλπ. Και η άλλη μια εθνική πολιτική που στηρίζεται κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλα. Δηλαδή είναι η μια πολιτική παγκοσμιοποιημένης οικονομίας με το ρόλο που παίζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις και η άλλη μια περισσότερο λαϊκή πολιτική που στηρίζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν μπορούν να συνεννοηθούν σε όλα τα πεδία. Και εδώ δεν απαιτώ και δεν λέω εγώ ότι δεν και καλά πρέπει να γίνει μια οικουμενική κυβέρνηση. Αλλά η συνεννόηση στα ζητήματα αυτά τα εθνικά και τα βασικά ζητήματα που ούτως ή άλλως ακολουθούμε μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που έχουμε δεσμευτεί να το υλοποιήσουμε για να βγούμε κάποτε από τα μνημόνια, πρέπει να γίνει υποχρεωτικά. Και εγώ λέω και μάλιστα, το έλεγε τώρα, το είχα πει στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Αγοραστό, και το έχει κάνει και σύνθημα, και μου το επανέλαβε σήμερα στη Βουλή, λέει, τι ήταν και μου είπες, να δεν συνεννοούμαστε ούτε σε εκείνα που συμφωνούμε. Είναι φοβερό αυτό. Ας συμφωνήσουμε σε αυτά που συμφωνούμε, στα κοινά σημεία. Εδώ προσπαθούμε δηλαδή να βρούμε τη διαφωνία, να αναδείξουμε τη διαφωνία μας και όχι να συνθέσουμε τη συμφωνία μας. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαφορετική αντίληψη. Αυτό το κάνει και ο εκλογικός νόμος και το διαμορφωμένο πολιτικό σύστημα που πρέπει να τα ξαναδούμε αυτά τα πράγματα για να διορθώσουμε τη χώρα μας. Θα ήθελα λίγο, έχω ένα ερώτημα εδώ από τον ακροατή μας, τον Γιώργο. Έχει τεθεί ένα θέμα κατάργησης του 13ου και του 14ου μισθού. Το διέψευσε η κυρία Γεροβασίλη. Ωστόσο, κύριε Βουλευτά, έχουμε ακούσει πολλές διαψεύσεις στο παρελθόν. Υπάρχει αυτό το θέμα στην ατζέντα, την πολιτική? Έχει δίκιο η κοινωνία να αναρωτιέται πάντα και να έχει το μυαλό της, να σκέφτεται και να υπαγρυπνεί. Αυτό όμως πάλι πρέπει να έχει η κοινωνία υπόψη ότι συνήθως διασπείρονται και ψευδείς ειδήσεις που δεν έχουν μια πραγματική βάση. Αυτό το θέμα εγώ από ό,τι το ξέρω δεν τίθεται, δεν έχει τεθεί. Και αν ακόμα τίθονταν, όπως πιθανόν θα υπήρξε κάποιες σκέψεις, είναι όχι να κοπεί ο 13ος και 14ος μισθός, επειδή στις πιο πολλές χώρες στην Ευρώπη δεν υπάρχουν αυτά, αλλά είναι ενσωματωμένα στο βασικό μισθό, να ενσωματώνεται για να μην φαίνεται ότι εμείς έχουμε 14 μισθούς και οι Ευρωπαίοι έχουν 12. Αλλά δεν νομίζω ότι υπήρξε καμία σκέψη από την κυβέρνηση, από κανένα υπουργό, από κανένα στέλεχος, να κόψουν από τον ιδιωτικό τομέα 13ο, 14ο μισθό. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν νομίζω. Κύριε Βουλευτά, ένα τελευταίο ερώτημα για να σας κουράζω. Θεωρείτε ότι το πολιτικό κεφάλαιο της κυβέρνησης εξαντλείται? Δηλαδή, υπάρχει μια πλειοψηφία 153 βουλευτών. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει η επόμενη μέρα. Γιατί βλέπουμε ότι η αξιολόγηση που θα έπρεπε να έχει κλείσει, θυμάμαι δηλώσει του κ. Τσοκαλώτου που έλεγε: αν πάμε Πάσχα, χάσαμε τη βάρκα, και ξέρουμε ότι οποιαδήποτε παράταση κοστολογείται. Και αυτή μετατρέπεται σε μελλοντικούς έμεσους φόρους, στο ΦΠΑ που όλοι λένε ότι γιατί αυξάνεται, αλλά δεν θα
αποκομίσει τα προσδοκόμενα. Δηλαδή, η εύκολη λύση πάλι είναι οι έμεσοι φόροι. Και σας ρωτώ, λέει η κυβέρνηση δεν κόβω μισθούς και συντάξεις. Ναι, αλλά άμα τα παίρνεις με έμεσους φόρους, δεν είναι χειρότερο αυτό. Δηλαδή. Να σας πω κι εγώ κάτι. Εξαρτάται. Γενικώς οι έμεσοι φόροι είναι άδικοι φόροι. Ναι. Γιατί έχουν οριζόντιο χαρακτήρα. Και ο φτωχός και ο πλούσιος πληρώνει με αυτό που αγοράζει το φόρο. Βέβαια, το πώς κατανέμονται οι έμεσοι φόροι στα αγαθά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, να μην βάζεις έμεσο φόρο στο ψωμί, αλλά να βάζεις τον έμεσο φόρο, ξέρω εγώ, στα ακριβά ποτά. Σας λέω για ένα παράδειγμα. Έχει και τη σημασία του αυτό. Πού βάζεις, γιατί καμιά φορά μπορεί να έχεις το ΦΠΑ κάπου πολύ μικρό και κάπου πολύ μεγάλο. Εντάξει, έχει και την αξία του πώς κατανέμει το έμεσο φόρο. Γενικώς όμως η φορολογία στην Ελλάδα είναι δύσκολο πράγμα, αλλά η φορολογία μπορεί να μειωθεί μόνο εάν μειωθεί γενικώς το κόστος του κράτους και κυρίως, ξέρετε, γι' αυτό έθεσα εγώ το θέμα του ασφαλιστικού. Το μεγάλο κόστος σήμερα του ελληνικού δημοσίου είναι το ασφαλιστικό, ναι, που απαιτούνται 30 περίπου δις το χρόνο, ενώ όλοι οι δαπάνοι υπόλοιποι του δημοσίου είναι της τάξης των 20 δις. Όλοι οι μισθοί δημοσίων υπαλλήλων και μετά συναφή κλπ. Είναι γύρω στα 20 δις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί που θα μπορούσε να κάνει οικονομία το κράτος, δεν είναι τώρα ούτε να διώξει να μειώσει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Θα μπορούσε όμως να ασχοληθεί να αποδίδουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ναι. Να μαζέψουν φόρους από τη φοροδιαφυγή. Είπα ότι μια οικονομία θα μπορούσε να την κάνει από τις μεγάλες συντάξεις. Ακόμα μια οικονομία που θα μπορούσε να ήταν 1-1,5 δις το χρόνο. Και θα ήταν σημαντικό αυτό, γιατί αυτό δεν θα γίνονταν φορολογία. Είναι και πώς φορολογίζεται. Πρέπει τα κεφάλαια που επενδύονται να μην φορολογούνται, όπως τώρα με τον αναπτυξιακό. Λέμε ότι τα κίνητρα κυρίως που θα δοθούν στις επιχειρήσεις, στις νέες επιχειρήσεις, θα είναι φορολογικά. Δηλαδή για 10 χρόνια δεν φορολογούνται τα κέρδη τους. Επομένως, άλλο να μην δείχνεις καθόλου κέρδη, άλλο να παίρνεις όπως πέρανε μέχρι τώρα επιδοτήσεις που φτάνανε και στο 95% και να μην βάζεις καθόλου χρήματα από τις τσέπες σου, και πολλές φορές, επειδή ξέρουμε για τα παιχνίδια με υπερτιμολογίες, υποτιμολογίες, να βάζεις και στην τσέπη δηλαδή μια, και να μην σου κοστίζει τίποτα, και άλλο πλέον να σου δίνει το κράτος κίνητρα και φοροαπαλλαγές. Γιατί δίνει τώρα και σταθερό φορολογικό σύστημα ο καινούργιος νόμος και φοροαπαλλαγές. Όχι βέβαια σε όλες τις επιχειρήσεις, αλλά στις κατηγορίες αυτές που θα μπορούν να ενταχθούν το φορολογικό νόμο. Πάντως, εγώ θέλω να σας πω στο εξής. Ότι φτάσαμε σε ένα σημείο τώρα. Τα πολύ δύσκολα τα έχουμε περάσει. Φτάσαμε σε ένα σημείο οριζοντίωσης της κατάστασης. Που μπορεί να έχουμε μια και πολιτική σταθερότητα και μια οικονομική, για ένα καλό οικονομικό κλίμα. Και να αρχίσουμε, και είναι καιρός τώρα, να πάρει μπροστά, δειλά-δειλά να πάρει μπροστά η οικονομία, να έχουμε μια ανάπτυξη. Ανάπτυξη όμως που θα είναι, εγώ λέω, και δίκαιη, που είπε ο Πρωθυπουργός, και βιώσιμη κυρίως. Δηλαδή μια ανάπτυξη που θα κρατάει, όχι που θα καταραίει, όπως κατέρευσε η προηγούμενη ανάπτυξη που είχαμε 4-5% το χρόνο. Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Βουλευτά. Εγώ σας ακούω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουν βγει και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω αν τις πιστεύετε. Έχει λόγο ο ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ να αισθάνεται απογοητευμένος τη δεδομένη χρονική συγκυρία? Βεβαίως έχει λόγους. Έχει λόγους, αλλά πρέπει να ανακτηθεί και η εμπιστοσύνη. Πρέπει να δουλέψει ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση για να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των καλοπροαίρετων των ανθρώπων. Γιατί πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε με ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, που ήταν εντελώς διαφορετικό από αυτά που γίνουν σήμερα. Και επομένως έχει δίκιο ο ψηφοφόρος να ζητάει να απαιτεί. Αλλά οπωσδήποτε είναι πολύ δύσκολο. Άλλο να τα λες έξω από το χορό και άλλο όταν είσαι μέσα στο χορό. Σωστά. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα έλεγε όταν δεν είχε κυβερνήσει ποτέ και ούτε σκεφτότανε ότι μπορεί ποτέ να του δοθεί η πλειοψηφία να κυβερνήσει. Εύκολα λόγια λοιπόν, κύριε Βουλευτά, γενικότερα. Δεν είναι έξω από το χορό. Τώρα έχει και αυτό την εμπειρία της διακυβέρνησης και οποιαδήποτε καινούργια φάση σίγουρα δεν θα λέει τόσο εύκολα μεγάλα λόγια, έτσι είναι. Σωστός. Και βεβαίως τώρα εύκολα λόγια από την αντιπολίτευση. Γιατί, τώρα, το έχει αλλάξει. Γιατί τώρα και αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή κατακεραυνώνει όλα αυτά τα φορομπηκτικά με τα οποία θα αναγκαζόταν να έπαιρνε. Τα πιο εύκολα λόγια είναι και αυτοί ακόμα που δεν έχουν καμία εικόνα τι πάει να πει διακυβέρνηση. Δεν ξέρω βέβαια, κύριε Βουλευτά. Δηλαδή το κουκουέ, ξέρω εγώ, για να το κλπ. Έχουν ακόμα πιο εύκολα λόγια αυτοί. Απλά δεν ξέρω, γιατί έχω την εντύπωση, είναι προσωπική εκτίμηση, ότι η κοινωνία έχει γαλουχηθεί στα εύκολα λόγια. Και εδώ πέρα φάνηκε ίσως και η γύμνια όλου του συστήματος, γιατί νομίζω, και την πατήσαμε πάρα πολύ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
υποσχέθηκε την κατάργηση του ένφια, υποσχέθηκε την αύξηση του αφορολογίου του, υποσχέθηκε αυτά τα οποία μας πόναγαν πριν μερικούς μήνες και τώρα εφαρμόζει πιο δύσκολα μέτρα. Δηλαδή ο κόσμος ψήφισε με βάση την τσέπη. Στην αρχή μπορεί να έλεγε κατάργηση του ένφια, μετά σε μια φάση έλεγε ότι θα αλλάξουμε τον ένφια, που θα είναι πάλι φόρος ακινήτων, απλώς θα επιβαρύνει αυτούς που έχουν πιο πολλά ακινήτα και το έκανε αυτό. Αυτό το έκανε, δηλαδή η επιβάρυνση σε σχέση με το ένφια έγινε μια ανακατανομή σε βάρος αυτών που έχουν πολλά ακίνητα και ωφελήθηκαν αυτοί που έχουν λιγότερης αξίας ακίνητα. Γίνανε μια πράγματα, δεν ήταν και η πλήρης κατάργηση για να τα λέμε όλα, σε κάποια φάση και κάποιοι το λέγανε, θα καταργήσουμε τον ένφια. Το θέμα είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε την κατάσταση που είμαστε, να μην μας πάρει από κάτω, να ενεργοποιήσουμε αυτό τον πληθυσμό των ανέργων νέων, να βρούμε τρόπους και να πάρουν μπροστά. Αλλά δεν μπαίνεις μπροστά διατηρώντας το βιωτικό επίπεδο όλων όπως ήταν. Δεν υπάρχει. Τέτοιο θαύμα δεν γίνεται. Αυτά θα πάρεις με θυσίες, αλλά και χωρίς να κατεβάσεις το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων που είναι στα όρια της αντοχής. Να πάρεις από αυτούς που έχουν πλεόνασμα που ακόμα σωστό. Μπορεί να έχουν και πολυτελή κατανάλωση. Σωστό. Απλά κύριε Δημαρά, τον ένφια θα τον έχουμε μέχρι πότε? Θα τον έχουμε πολλά χρόνια. Με μορφή φόρου ακίνητης περιουσίας, ναι. Και όταν είναι δίκαιος και δεν πιάνει και τη μικροϊδιοκτησία, εγώ νομίζω θα τον έχουμε πάντα. Όχι μόνο μέχρι το 31, πάντα θα τον έχουμε. Απλώς να είναι κλιμακούμενος έτσι, ώστε να μην καταστρέφει ανθρώπους που δεν έχουν να τον πληρώσουν, ή ακίνητα τα οποία δεν απαιτούν κανένα εισόδημα, να γίνει και ρεαλιστικός και δίκαιος. Πιο δίκαιος και πότε είναι. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που νομίζω ότι είναι χρήσιμη, κύριε Βουλευτά, και να μας επιτρέπετε να σας ενοχλούμε γενικότερα κατά καιρούς για να συζητάμε τις πολιτικές εξελίξεις με μια ψυχραιμία, χωρίς διάθεση ατάκας, σλόγγαν, εντυπωσιασμού, γιατί μερικές φορές χάνεται στα πλαίσια της αγωνίας και των δημοσιογράφων να βγάλουν την είδηση και τον τίτλο, χάνεται ίσως η ουσία. Χάνεται η ουσία. Γιατί εγώ πιστεύω ότι σας τιμά ως βουλευτής, θα μπορούσατε να ακολουθήσετε ένα ξύλινο λόγο, αλλά το γεγονός ότι λέτε μια πραγματικότητα και τα δεδομένα όπως είναι, προσωπικά σας τιμούν, πρέπει να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ έχω μια ηλικία, έχω και παιδιά και εγγόνια και δεν έχω κανένα λόγο να μην σκέφτομαι για τον καλύτερο τρόπο όλων των παιδιών του κόσμου. Όχι μόνο τα δικά μου, αλλά όλων των παιδιών του κόσμου. Έτσι λοιπόν, προσπαθώ με τον τρόπο μου να κάνω ό,τι καλύτερο σήμερα και όχι να εντυπωσιάζω ή να πετάω κορώνες. Μάλιστα. Έχω τη γραμμή της συνεννόησης και της συνένεσης, όχι τη γραμμή της ρήξης. Αυτή είναι η πολιτική μου και τη γραμμή του επιχειρήματος. Να καταλάβουμε όλη την αλήθεια, γιατί τον Έλληνα το πολιτικό σύστημα μέχρι τώρα τον έχει συνηθίσει στο ψέμα. Σωστό. Και αρέσει το ψέμα. Και ο Έλληνας δεν θέλει σε μεγάλο ποσοστό να ακούει την αλήθεια. Μάλιστα. Δηλαδή, αν του πεις ολόκληρη την αλήθεια, την κατάσταση που είναι η χώρα σου, ίσως να μην θέλει να μελαγχολήσει όλα, μπορεί και να σε πετροβολήσει όταν του πεις την αλήθεια. Σωστό αυτό που λέτε. Πολύ σωστό, κύριε Βουλευτά. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στον Πρίσμα. Εγώ σας ευχαριστώ. Μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω και στους συμπατριώτες μου, γιατί εγώ είμαι από Αιτωλοκαρνανία, που φαντάζομαι φτάνει και μέχρι εκεί η φωνή σας. Φτάνουμε, ακουγόμαστε και στο Αγρίνιο, πρέπει να σας πω. Οπότε είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, στους αγαπητούς φίλους, συμπατριώτες και συμπατριώτησες της Δυτικής Ελλάδας. Χάρηκα πάρα πολύ, κύριε Δημαρά. Να είστε καλά και καλώς σας απόγευμα. Ευχαριστώ.